τον εξαιρετικό Στάθη Σταυρόπουλο. Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα, Γιώργο. Και επειδή δεν είσαι στο γάμο του Κασελάκη, θα ασχοληθούμε με κάποια σοβαρά πράγματα, διότι αυτά που συμβαίνουν είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα έλεγα ότι η πραγματικότητα συνωμοτεί σε κοινή θέα, διότι ενώ τσακωνόμαστε για τα fake news, η πραγματικότητα είναι αυτό που ανέφερες, η απόλυση του Steve Bell, ενός γελιογράφου που συνεργαζόταν με τον Guardian 40 χρόνια, είναι παγκοσμίου φήμης, έχει τύχει να τον γνωρίσω σε ομαδική έκθεση. Μιλάμε για μια γιγάντια αρκούδα αθωότητος, όπως είναι όλοι οι γελιογράφοι που ψάχνουν την αλήθεια, και ο οποίος έκανε ένα σκίτσο που δείχνει τον Νετανιάχου να έχει σχηματίσει το σχήμα της Γάζας στην κοιλιά του, προκειμένου για να την αφαιρέσει και να τη φάει. Κατά τον Guardian λοιπόν, αυτό είναι υπαινικτικά, πρόσεξέ το, υπαινικτικά αντισημιτικό. Δηλαδή αρκεί ένας υπαινιγμός. Και τον απέλυσαν. Η Ρίστα εν παρόδο, επειδή η γελιογραφία είναι σκρίπτα μάνεντ, ίδιο σκίτσο είχε κάνει ο Λιούρι για τον Τζόνσον πριν από πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά τότε δεν υπήρχε η ιστερία της πολιτικής ορθότητας και δεν απολύθηκε ο Λιούρι. Απορώ βέβαια πως τόλμησαν να απολύσουν τον Μπέλ. Όμως όλο αυτό δείχνει ότι πλέον τα πράγματα σε ό,τι αφορά την προπαγάνδα έχουν φτάσει στα άκρα. Γίνεται ένας πόλεμος, είναι γνωστό ότι το πρώτο θύμα ενός πολέμου είναι η αλήθεια, ότι η προπαγάνδα κυριαρχεί, αλλά επιτέλους πρέπει οι πολίτες να έχουν και κάποια μνήμη. Χάρηκα που ανέφερες προηγουμένως για τα χημικά, τα περίφημα του Σαντάμ που δεν υπήρξαν ποτέ. Όμως ο Τόνι Μπλερ τότε ξεκίνησε στην ουσία επικοινωνιακά τον πόλεμο που θέλαν να κάνουν οι Αμερικανοί με αυτό το πρόσχημα. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι στη Γάζα αυτή τη στιγμή, η οποία δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη ανάγκη να εισβάλλουν οι Ισραηλινοί, διότι την έχουν κάνει ίσωμα, παίζεται ένα παιχνίδι πάρα πολύ ευρύτερο από τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο, το οποίο αφορά την υψηλή στρατηγική. Δηλαδή εκεί γίνεται μία ανακατονομή των ομαδοποίησεων ενός πολυπολικού κόσμου και γίνεται με δραματικό τρόπο. Και θα ήθελα να μου επιτρέψεις να δώσω τη μεγάλη εικόνα, γιατί περνάει κάπως απαρατήρητη. Βεβαίως. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που τη βλέπεις. Είπα, η πραγματικότητα συνωμοτεί σε κοινή θέα. Λοιπόν, την ιστορία αυτή στη Γάζα την ξεκίνησε η μουσουλμανική αδελφότητα, οι αδελφοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι ρίστο εν παρόδο κατοικοεδρεύουν στην Τουρκία και απολαμβάνουν τις προστασίες και τις ενίσχυσεις του Κατάρ και της Τουρκίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο νυν υπουργός εξωτερικών των Τούρκων είναι από τους άμεσους προστάτες των αδελφών μουσουλμάνων. Τι είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι? Είναι μια αραβική ελίτ η οποία μετατράπηκε με τα χρόνια σε μουσουλμανική ελίτ, και η οποία έχει ένα βασικό σχέδιο να ενώσει τους Σιίτες και τους Σουνίτες σε μια τζιχάντ εναντίον της Δύσης και των πεπραγμένων της. Γι' αυτό και το χτύπημα της Χαμάς είχε χαρακτηριστικά ISIS, προκειμένου να εξαναγκαστεί το Ισραήλ να αντιδράσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήρξαν το χειρόν αδίκων η Χαμάς. Αυτό μας υπενθυμίζει ότι από το 1948 το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Και τη διαπράττει τόσο φρικτά που ακόμα και Αμερικανοεβραίοι, όπως πριν είπες, αναγκάστηκαν να εισέλθουν και να καταλάβουν το Καπιτόλιο, ζητώντας αυτό που ζήτησε και η Ρωσία. Δηλαδή τι? Την κατάπαυση του πυρός. Και τι έγινε όταν πήγε το ψήφισμα αυτό της Ρωσίας, τον ΟΗΕ υποστηριζόμενο από την Κίνα? Το απέρριψαν ποιοι? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή τι άλλη χρεια μαρτύρων έχουμε, που έλεγε και ο Λυσίας. Βλέποντας λοιπόν τον τρόπο που λειτουργούν οι δυνάμεις, βλέπουμε ότι σήμερα μετά την εξασθένιση της Δύσης και την εμπλοκή της στον πόλεμο της Ουκρανίας που είναι άγωνος, και μετά την ανάδυση ενός κόσμου που έχει πολλούς πόλους, ο ένας είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και πολλά άλλα κράτη, ο άλλος είναι η Αγγλοσαξονική Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδύεται ένας τρίτος πόλος ο οποίος θα προκαλέσει ανακατανομή των κρατών που συμμετέχουν σε αυτούς, και είναι ο μουσουλμανικός κόσμος.
Αυτή είναι η επιδίωξη των αδελφών μουσουλμάνων, η οποία για την ώρα στέφεται με επιτυχία. Φέρνει για πρώτη φορά το Ιράν κοντά με τη Σαουδική Αραβία. Γίνεται μια ανακατανομή ισχύως που έχει ιστορικές διαστάσεις και γράφει ιστορία, διότι αυτό είχε να συμβεί από την εποχή του Σαλαντίν. Από τότε έχει να συμβεί να ενωθούν τα δύο κύρια μουσουλμανικά ρεύματα και να δημιουργηθεί μια κατάσταση που θα ξεκινάει από την Ινδονησία, διότι δεν θα περιλαμβάνει τον αραβικό κόσμο αλλά τον μουσουλμανικό κόσμο, με το Ιράν μέσα, την Τουρκία, και θα φτάνει στο Μαρόκο. Δηλαδή γράφεται το πρελούδιο μιας ιστορικής αναδιάταξης, η οποία οδηγεί τους πάντες σιγά σιγά προς ένα πόλεμο, και όλα θυμίζουν την περίοδο πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που κανείς δεν ήθελε να γίνει και όλοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να γίνει. Πες μου, σε παρακαλώ, και είναι μια εξαιρετική τοποθέτηση αυτή που κάνεις στη μεγάλη εικόνα. Αυτό δείχνει κατά τη γνώμη σου και τα διέξοδα του λεγόμενου δυτικού κόσμου και δυτικού πολιτισμού στο τι προσφέρει στο να πάει μπροστά η ανθρωπότητα? Γιατί εδώ λέμε ότι είμαστε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος φαύλος κύκλος, καλά το περιγράφεις, έχει φουρνιές χιλιάδες αμάχων νεκρούς αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Η Δύση αυτοκαταστρέφεται. Έχει εξασθενήσει. Έχει υιοθετήσει έναν τρόπο πολιτεύεστε και σκέφτεστε υπό το κράτος του νεοφιλελευθερισμού, που είναι πλέον στο όριό του, και γι' αυτό ο καπιταλισμός πλέον προσπαθεί να μετατραπεί σε μια νέα φεουδαρχία. Αυτό είναι το φαινόμενο στο εσωτερικό του. Όμως όλο αυτό συνέβη με μια 30ετή διάβρωση των ίδιων των συστημάτων διακυβέρνησης. Δηλαδή, αν δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή τίθεται το αίτημα του Τζέφερσον για την επανίδρυση του κράτους τους, διότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κυβερνάται με όρους οι οποίοι είναι πλέον αποκρουστικά παράλογοι, από ΜΚΟ, από ανεξάρτητες αρχές, από το Σόρος, από το ΣΒΑΜ, από δομές δηλαδή υπερκρατικές που έχουν αφήσει το λαό έξω από την διαδικασία της λήψης των αποφάσεων, που ήταν παραδοσιακή στην δημοκρατική αμερικανική κοινωνία, και γι' αυτό δημιουργείται και αυτή η απόσταση των απλών Αμερικανών, που εκδηλώθηκε και με την υπερψήφιση του Τραμπ. Αυτό ήταν το φαινόμενο στη βάση του τραμπισμού, μια επιστροφή της λαϊκότητας από λάθος δρόμο, τον λαϊκιστικό και τον εθνικιστικό, στα πράγματα. Όταν λοιπόν η Αμερική πάσχει από την ίδια της τη δομή, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θυμηθεί το σκοτεινό της παρελθόν, το διπλωματικό, και φέρεται σαν νέο αποικιακή δύναμη, και επίσης με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά ηλίθιος, αν δει κανείς τις δηλώσεις του Μπορέλ, της Ούρσουλα και όλων αυτών των μαριονετών, θα έλεγα, που μεσολαβούν ανάμεσα στη διοίκηση των εταιριών προς τα κράτη με όλο και πιο κωμικό τρόπο. Η διοίκηση αυτή αρχίζει να γίνεται άδεια μεσολάβητη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Δύση δεν μπορεί να κατησχίσει πάνω στο ίδιο της το δημιούργημα, που ήταν τα τεχνητά κράτη στην εποχή της απεικιοκρατίας και οι μαύρες τρύπες στην εποχή μας. Διότι οι επεμβάσεις της Δύσης δεν δημιούργησαν απλώς fallen state, αλλά μαύρες τρύπες. Δηλαδή, τι έγινε στο Αφγανιστάν, τι έγινε στο Ιράκ, τι έγινε στη Λιβύη. Δημιουργήθηκαν δηλαδή με τις επεμβάσεις της Αραβικής Άνοιξης, για παράδειγμα, η ρίστον παρόδο πίσω από την Αραβική Άνοιξη ήταν οι αδελφοί μουσουλμάνοι επίσης. Και για να καταλάβουμε πλήρως τι λέω. Χέρι-χέρι πηγαίνανε με την κυρία Χίλαρη, να μην ξεχνιόμαστε. Όχι, όχι, υπάρχει η επικοινωνία συγκοινωνούν των δοχείων. Και θα το εξηγήσω λέγοντας ιστορικά πράγματα, όχι εικασίες. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι δημιουργήθηκαν στην Ισμαηλία το 1928 από τις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν την τότε άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος Αιγύπτου. Μήπως αυτό μας θυμίζει πόσες τέτοιες οργανώσεις δημιούργησαν οι Αμερικανοί τη δεκαετία του 80 και του 90 για να αντιμετωπίσουν τον κομμουνιστικό κίνδυνο? Να απαριθμίσω τους Μουτζαχεντίν, τους Ταλιμπάν, την Αλ-Κάιντα, τον Ιν Άισις. Αν οι οργανώσεις αυτές τράφηκαν εναντίον τους, αυτό συμβαίνει λόγω του λόγου που σας είπα πριν, της αποσάθρωσης της Δύσης, πράγμα που δίνει στους αδελφούς μουσουλμάνους την αίσθηση
ότι έχουν την ιστορική ευκαιρία να αναδιατάξουν τον κόσμο έτσι που το αίμα και το πετρέλαιο που χύνεται να είναι προς όφελός τους. Διότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα είναι μια καταστροφή των ανθρώπων τέτοια που το αίμα να μοιάζει πια με την ποσότητα του νερού στην νεκρή θάλασσα. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει και οι άνθρωποι τσακώνονται για το τυράκι της προπαγάνδας ποιος βομβάρδισε ποιον και δεν ασχολούνται με την αιτία του κακού που είναι η δημιουργία ενός κράτους το οποίο κατέστρεψε την πατρίδα ενός άλλου λαού και τώρα απομακρύνεται κάθε ενδεχόμενο ειρήνευσης με τη δημιουργία δύο παράλληλων κρατών διότι δεν μένει γη για να δημιουργηθούν αυτά τα κράτη. Δηλαδή το κράτος των Παλαιστινίων που θα δημιουργηθεί στη Νότια Γάζα και τι σημαίνει Νότια Γάζα και ποιος θα μπορέσει να ζήσει αν μέσα στη Γάζα ήταν 2,5 εκατομμύρια στη μισή Γάζα 2,5 εκατομμύρια και αν δημιουργηθούν πρόσφυγες πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Η Αίγυπτος δεν τους δέχεται, η Ιορδανία το μόνο που θέλει είναι να διώξει τους Παλαιστίνιους που ζουν ήδη εκεί. Η Συρία είναι κατεστραμμένη. Και φυσικά δεν θα δεχόταν πρόσφυγες ώστε να λυθεί με αυτόν τον τρόπο υπέρ του Ισραήλ το ζήτημα των δύο κρατών. Οδηγούμεθα λοιπόν σε ένα αδιέξοδο το οποίο είναι αιματοβαμμένο αδιέξοδο και το οποίο αν τώρα συγγύσουν τα όπλα δεν σημαίνει ότι δεν θα βροντίξουν στη συνέχεια. Δηλαδή έχουμε μπει σε μία πορεία από το 1948 της δημιουργίας ενός κράτους Τριαλίδας, ενός κράτους του Σολίνα που ήταν το κράτος του Ισραήλ, το οποίο παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις τώρα έχοντας ήδη εκρηκτικές διαστάσεις επί 70 χρόνια. Και αυτό το λέω για να θυμηθούμε και εδώ τη δική μας χαζομάρα όταν συμμετείχαμε στη δημιουργία κρατών Τριαλίδων στα ίδια τα Βαλκάνια, δηλαδή των Σκοπίων, του Κωσόβου και όλων αυτών των μορφωμάτων της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης, οι οποίες είναι οι ιονοί θριαλίδες πολέμου. Μου λέει κάποιος, αν αντιλαμβάνομαι σωστά για το Στάθη, η πολιτική λύση που για όλους θα ήταν η ευκταία των δύο κρατών, μάλλον όσο πάει και περιορίζεται ακόμη και βούληση να υπάρχει. Ακριβώς αυτό η κίνηση που εξανάγκασαν τον πλανήτη να κάνει οι αδελφοί μουσουλμάνοι επιμένως αυτό γιατί έχει την ιστορική διάσταση που προείπα της Ένωσης των Σουνιτών. Είναι κίνηση φορσέ που λέμε στο σκάκι, είναι κίνηση αναγκαστική. Αυτή τη στιγμή στην Τεχεράνη έχουν υψώσει στο Μέγα Τέμενος που έχουν εκεί τη μαύρη σημαία του Τζιχάντ. Όταν οι Σιίτες κάνουν αυτό το πράγμα έρχονται αμέσως κοντά με τους Σουνίτες που θέλουν το ίδιο. Ο καθένας το ήθελε για διαφορετικούς λόγους και για τα δικά του συμφέροντα. Αν αυτό συμβεί σε ενιαία βάση καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν όλα. Και βεβαίως εδώ φαίνεται και η αδυναμία της Δύσης να δαμάσει το Φραγκενστάιν που δημιούργησε, το τζίνι που έβγαλε από το λιχνάρι, με την πορεία που πήρε η εξέλιξη του Ισραηλινού κράτους όλα αυτά τα χρόνια. Ένα κράτος που ήταν κράτος apartheid, δεν έβλεπε η Δύση το apartheid. Δεν έβλεπε την δολοφονία κάθε μέρα των Παλαιστινίων. Δηλαδή δεν έβλεπε παιδιά να σκοτώνονται, τώρα πρωτοείδε παιδιά. Δεν έβλεπε μάνες να χειρεύουν. Δεν έβλεπε άντρες απελπισμένους. Δεν έβλεπε την πείνα, τη φτώχεια, την κακομοιριά, τη δυστυχία. Γιατί δηλαδή να είναι ένας λαός καταδικασμένος να ζει έτσι. Ένας λαός ο οποίος δεν πειράξει και κανέναν. Ναι. Πήγανε και του πήραν τη μισή πατρίδα. Βεδουίνοι ήταν οι άνθρωποι, οι αγαθοί βοσκοί. Και έγινε αυτό που έγινε σήμερα. Γιατί, επειδή το θέλησε η Μεγάλη Βρετανία το 1948, όπως ξεκίνησε και την ιστορία της υπονόμευσης του αραβικού φρονήματος και της μετατροπής των Αράβων σε επιθετική δύναμη από το 1928. Αυτά δεν τα βλέπει η Δύση. Δεν βλέπει τα ίδια της τα έργα. Ή πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας ηλίθιο και να πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν το δικό τους πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια. Ως πότε δηλαδή αυτός ο παραλογισμός θα τρώει τα μυαλά των ανθρώπων. Μου λέει ο Θανάσης, καλημέρα λέει, να τους πάρουμε εμείς έτσι όπως τα λέτε ή μήπως είστε υπέρ και των δύο κρατών στην Κύπρο. Είναι το ίδιο, Θανάση, αλήθεια. Είναι καμία το ίδιο. Σχέση. Καμία σχέση. Η Κύπρος βρίσκεται υπό τουρκική καθοδική. Άκουσε, Στάθη μου, με συγχωρείς, θα σε διακόψω. Και με συγχωρείς και για τον ελληνικό. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι στους ακροατές. Για να είμαστε σαφείς. Αν έχουμε φτιάξει ένα αφήγημα στο μυαλό μας, το οποιοδήποτε, σεβαστό. Και για να το υποστηρίξουμε, βάζουμε μέσα σε μία σακούλα τα πάντα, τα κάνουμε ένα μίξερ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα πάρουμε έτσι. Οι λογικές αυτές
δείχνουν άλλο πράγμα τελικώς. Ότι έχετε προκαθορισμένη αντίληψη. Δεν πάει έτσι όμως. Αυτό, Γιώργο, θυμίζει τον Μπρούστ όταν έλεγε με απελπισία ότι πάρα πολύ δύσκολα η πραγματικότητα εισέρχεται στις πεποιθήσεις. Αν ο άλλος έχει οργανώσει στο μυαλό του ένα αντισημιτικό αφήγημα, αν ο άλλος έχει οργανώσει στο μυαλό του μια αντιισλαμική προσέγγιση, τότε είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει τι συμβαίνει, διότι προσπαθεί να προσαρμόσει τα γεγονότα σε αυτό που πιστεύει και δεν προσπαθεί να διαμορφώσει αυτό που πιστεύει από τα γεγονότα. Τέτοια πράγματα τα ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Μιλάγαμε πριν για την απόλυση του Μπελ. Εμένα με χαρακτήρισαν αντισημίτη στην Ελλάδα η Ισραηλινή Πρεσβεία, η ADL από τη Νέα Υόρκη και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, διότι στην Ιντιφάντα 2 κάναμε κριτική, όχι μόνο εγώ, ολόκληρη η ελευθεροτυπία τότε, για τις φασιστικές μεθόδους του Ισραήλ όταν εισέβαλε στη Γάζα. Ο καλύτερος τρόπος για να εξουδετερώσεις την κριτική στο Ισραήλ είναι να χαρακτηρίσεις αντισημίτη αυτόν που την κάνει, δηλαδή το Woody Allen για παράδειγμα. Όμως εγώ το υπέστην αυτό και είχα προσωπικό κόστος και προγράφτηκα και δεν χρησιμοποιώ τη λέξη τυχαία, διότι υπάρχουν άνθρωποι όπως ο ακροατής σου τώρα, οι οποίοι αντί να κάτσουν να σκεφτούν, μασάνε αυτό που ταιριάζει σε αυτό που πιστεύουν. Δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται. Πρέπει να σκεφτόμαστε. Πρέπει να αναλύουμε τα πράγματα. Και πρέπει πάντα να έχουμε το ερώτημα ποιος ωφελείται από κάθε τι. Όπως να έχουμε το ερώτημα της ακολουθίας του χρήματος. Αυτά είναι τα κουμπιά που ξεκλειδώνουν τις Αλέξανα στο φόρεμα. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης από την Αθήνα. Καλημέρα στον κύριο Σταυρόπουλο. Επί της προηγούμενης ανάλυσης του, με δεδομένο ότι το ζητούμενο λοιπόν για το δυτικό κόσμο πρέπει να είναι η επαναφορά του Σαπέρε Αούντε, του Καντ και της έννοιας του πολίτη καταλόγ, μπορεί, κύριε Σταυρόπουλο, λέει ο δυτικός, να προάγει μια κοσμοθεωρία όπως αυτή του Ισλάμ τύπου ISIS, που το πρώτο που θα εξαφανίσει είναι η ελεύθερη σκέψη? Ο δυτικός κόσμος, ακριβώς επειδή άγγιξε τις κορυφές μετά το διαφωτισμό της σκέψης και της κρατικής διοίκησης, έπρεπε να μείνει στον εαυτό του και να μην τα υποσκάψει όλα αυτά, διότι η άλλη πλευρά του διαφωτισμού ήταν το σκοτάδι, ήταν ο ναζισμός. Ο ναζισμός δεν έπεσε από τον ουρανό στη Γερμανία, ο ναζισμός ήταν η σκοτεινή ψυχή της Ευρώπης των δασών επί αιώνες. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αφήνει τον εαυτό του να πιστεύει ότι, αταβιστικά θα έλεγα, ότι η κατάσταση των πραγμάτων, των ανθρώπινων πραγμάτων, είναι η ζούγκλα και δεν κοπιάζει να δει ότι πρέπει να είναι μια διαφορετική κατάσταση που καλλιεργείται ο πολιτισμός και αναλόγως στη συμπεριφορά του, τότε εύκολα τα κράτη μπορούν να κυλήσουν στην κατάσταση που κύλησαν τα τελευταία 30-40 χρόνια τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης και βεβαίως της Αμερικής, την προσπάθειά τους να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και να θυμίσω, Γιώργο, ποια ήταν αυτά τα αποτελέσματα. Γάλα για τα παιδάκια, οκτάωρο, κοινωνική ασφάλιση. Χύθηκε αίμα για αυτά τα πράγματα. Μέχρι να μπουν στο Βερολίνο και να καταρρεύσει ο ναζισμός, χύθηκε αίμα. Όμως η βάση του ναζισμού επανήλθε στη νεοφιλελεύθερη Ευρώπη. Τι κάνει η νεοφιλελεύθερη Ευρώπη? Αδιαφορεί για το γάλα για τα παιδάκια. Αδιαφορεί για το οκτάωρο. Σου λέει δούλευε δύο δουλειές για να τα βγάλεις πέρα. Σου λέει ότι είσαι ελεύθερος να διαλέγεις τον αφέντη σου και να γίνεσαι σκλάβος. Έχουμε φαινόμενα νεοφεουδαρχίας που οι άνθρωποι αρχίζουν να ανήκουν κατευθείαν στις εταιρείες ως άλλοι κολίγοι και να δημιουργούν μια ιεραρχία που δουλεύει με το σύστημα του στρατόπεδου συγκέντρωσης. Δηλαδή ότι κάποιος είναι σε χειρότερη κατάσταση από μένα, άρα εγώ είμαι καλύτερα. Βέβαια μέχρι να έρθει η σειρά του. Αλλά δεν φτάνει ως εκεί. Κάποια στιγμή λοιπόν οι ανθρωπιστικές σπουδές που βγήκαν από τα σχολεία μας. Δεν είναι τυχαίο αυτό και βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι μιλούν μια γλώσσα των 100 λέξεων. Και ακόμα χειρότερα βγαίνουν άνθρωποι που μιλούν τη γλώσσα του πρωτοκόλλου της εργασίας τους. Δηλαδή πιάνουν μια δουλειά και χρησιμοποιούν τις 100 λέξεις που έχει το πρωτόκολλο για αυτή τη δουλειά. Αυτός ο μονοσήμαντος άνθρωπος λοιπόν. Τι ωραία περιγραφή που κάνεις. Έτσι είναι τα πράγματα. Μα έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι, δεν είμαι κανένας. Μάντιση ιερέας εξ Αιγύπτου. Όπως λέει η νεολαία, τσιλάρουν και πια σταυγό και κούρευτο. Ακριβώς, και αυτό το πενευόμαστε κιόλας. Έχουμε 1353 συλλήψεις ανηλίκων για καταστάσεις βίας μόνο μέσα στο Σεπτέμβρη, δηλαδή κάτι συμβαίνει στα σχολεία, στις οικογένειες, στην κοινωνία,
και πενεύουμε τον εαυτό μας ότι έχουμε ένα σύστημα που δεν πληγώνει τα παιδιά μας στο σχολείο, που μένουν αγράμματα τα μισά διότι είναι αγράμματα τα άλλα μισά, και που μαθαίνουν τη γλώσσα μέσα από διαφημιστικά κείμενα και συνταγές μαγειρικής. Έχουμε μπει δηλαδή σε μια κατάσταση η οποία αποξέει την εκπαίδευση από τη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Καταργεί το περίφημο εκπαιδείας άρχιστε. Η Ευρώπη είχε καλές στιγμές όταν η παιδεία κυριάρχησε στα πράγματα, την εποχή της αναγέννησης, του διαφωτισμού, και είχε βάρβαρες και θανατηφόρες στιγμές όταν αυτά υποχώρησαν χάρη της αταβιστικής προσέγγισης που γεννάει το φασισμό, που γεννάει την υποταγή, που γεννάει το φόβο, που γεννάει την ασυνεννοησία. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα, καλημέρα σας. Για τα δύο χωριστά κράτη που θα έπρεπε να υπάρχουν με πολιτική λύση στην περιοχή από το 48. Εγώ λέω το εξής: το μεν Ισραήλ ξέρει ότι θα γίνει κράτος τελικά με έναν τρόπο στη Δυτική Όχθη και δεν θέλει να είναι μέσα αυτό το κράτος και η λουρίδα της Γάζας που περνάει ΑΟΣ, άρα θα υπάρχουν τα ενεργειακά. Η δε Τουρκία θέλει ένα κράτος Παλαιστινίων με δύο περιοχές, γι' αυτό έβγαλε χάρτες ο Ερντογάν, χάρτες με κοινή ΑΟΣ Τουρκίας και λωρίδα της Γάζας, για να καταλάβετε λίγο πώς παίζονται και στο πεδίο τα γεωπολιτικά. Ενδεχομένως, φίλε Μιχάλη. Δεν βλέπουμε τι έγινε με τα κράτη που έχουν δύο περιοχές στην Αρμενία. Δεν απορροφήθηκε ο θύλακας του Αρτσάχ. Τώρα βέβαια το Αζερβαϊτζάν θέλει να ενωθεί με το θύλακα που έχει η Αρμενία του Αζερβαϊτζάν στο εδαφός της. Δηλαδή όλα αυτά είναι θριαλίδες πολέμου, ξαναλέω. Δεν μπορούσε από την αρχή να γίνει αυτό το πράγμα παρά μόνο αν συνέβαινε πριν χυθεί αίμα. Δηλαδή αν το 48 που ιδρύθηκε το Ισραήλ είχαμε δύο διακριτά ξεχωριστά κράτη και πας αρχή παυσάτο. Και να θυμίσω και ένα τελευταίο, γιατί από ό,τι βλέπω τελειώνει ο χρόνος μας. Όχι, δεν τελειώνει. Εσύ αν θέλεις να αποδεσμευτείς. Όχι, καθόλου. Μου κάνει μεγάλη χαρά η κουβέντα μαζί σας. Καταρχήν μου δίνετε η ευκαιρία να εκφραστώ. Θα έλεγα λοιπόν ότι το Ισραήλ στον πόλεμο των 6 ημερών νίκησε δύο μεγάλα κράτη ή τρία, δύο μεγάλα, τη Συρία και την Αίγυπτο σύν την Ιορδανία, αλλά τι νίκησε το στρατό τους. Τώρα το Ισραήλ επιχειρεί να νικήσει ένα πληθυσμό, ένα λαό. Αυτό είναι αδύνατον στην ιστορία, δεν έχει συμβεί ποτέ. Δηλαδή δεν μάθανε τίποτα από τον γκέτο της Βαρσοβίας, δεν μάθανε τίποτα από αυτά που έπαθαν οι ίδιοι από τους ναζιστές. Είναι δυνατόν να νικήσουν ένα λαό? Μπορούν οι Ρώσοι για παράδειγμα να νικήσουν τους Ουκρανούς ως λαό? Άλλο είναι να νικήσουν το στρατό τους ή να καταστρέψουν το κράτος τους. Αλλά ο λαός αυτός θα επιθυμεί πάλι την ανεξαρτησία του και το κράτος του. Αυτό στην ιστορία είναι γραμμένο με κόκκινα γράμματα. Γιατί το παραβιάζουν οι δυνάμεις? Γιατί βγάζουν λεφτά. Πίσω απ' όλα είναι τα λεφτά. Πίσω απ' είναι όλα... αυτό που είπες, η αγωγή, η διάδρομη, η ΑΟΣ, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν σε μια κοινωνία που εννοούμε την πλανητική της διάσταση, που ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος, λύνονται δια της ισχύως. Όχι δια της αναζήτησης του δικαίου ή του αδίκου. Οι συμπεριφορές οι γεωπολιτικές είναι πέραν του καλού και του κακού. Είναι αυτό που έλεγε ο Ναπολέων. Καλά τα λες, πόσες μοιραρχίες έχεις για να τα υποστηρίξουν? Λέει εδώ ο Κώστας, έχει πλάκα να κάνουμε κριτική στη Δύση μέσα από τη Δύση που είναι δομημένη ώστε να επιτρέπει την κριτική. Ας γίνουμε Ρωσία, Κίνα, Άραβες, πώς γνωστόν επιτρέπουν την κριτική στα αντίστοιχα συστήματα. Επίσης, ας υποστηρίξουμε όλοι μαζί το Ισλάμ, λέει κύριε Σταυρόπουλε, που ονειρεύεται Σαρία, που όπως είναι γνωστό είναι ένα ελευθεριακό δικαιϊκό σύστημα. Και φυσικά όλοι αυτοί δεν κάνουν καφρίλες όταν πολεμούν. Μιλώντας για τη μεγάλη εικόνα, όλα αυτά. Λοιπόν, είναι λίγο κουραστικό να επαναφέρουμε τα μόνιμα στερεότυπα που μας εμποδίζουν να σκεφτούμε. Η Δύση δεν είναι Λούνα Πάρκ. Αν στην Ανατολή, στη Ρωσία, στην Κίνα υπάρχουν φαινόμενα αυταρχισμού, στη Δύση υπάρχουν επίσης φαινόμενα αυταρχισμού και αποφλίωσης της ουσίας της δημοκρατίας. Εγώ δεν υποστηρίζω, πες το φίλο σου Γιώργο που μάλλον με ακούει, ούτε το Ισλάμ ούτε το Ισραήλ. Διότι όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν καταλαβαίνουμε γιατί κινούνται με τον τρόπο που κινούνται, θα είμαστε αιωνίως στο χέρι τους. Το ζήτημα είναι, μπορούν οι λαοί να έχουν μία παρέμβαση στα πράγματα που να είναι ουσιαστικά δημοκρατική?
ή θα φέρονται και θα άγονται από την προπαγάνδα του καθενός. Ήμουνα νιός και γέρασα. Έτσι να ακριβώς. Να σου βάλω τον αντίλογο του Αστρινού. Αρνών Σοφέρ, καθηγητής γεωστρατηγικής στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα. Είναι, λέει, ένας από τους οργανικούς διανοούμενους του Ισραηλινού κράτους και εξέχων σύμβουλος. Η πιο μετριοπαθής του δήλωση είναι: οι μήτρες των Παλαιστινίων είναι βιολογικό όπλο. Για να καταλάβουμε τι κόσμο έχουμε. Όταν χαρακτηρίζει ο υπουργός του Ισραήλ ζώα τους Παλαιστίνιους, σε τι διαφέρει από τον ίδιο χαρακτηρισμό που έκανε ο Γκέμπελς? Δεν ανατριχιάζουμε? Είναι δυνατόν να μιλάς για έναν λαό, για ανθρώπους, για παιδιά, γυναίκες, άντρες, γέρους, όνειρα, ψυχές, ελπίδες, που παρόλα τα αυτά τα έχεις μαντρώσει σε μια μάντρα, και να μου λες μετά ότι οι μουσουλμάνοι είναι τάδε ή οτιδήποτε, και να μην βλέπεις ότι αυτό που γίνεται γεννάει την τζιχάντ. Δηλαδή από τον ουρανό έπεσε τζιχάντ. Και όταν αναρωτιέμαι γι' αυτό, σημαίνει ότι δικαιολογώ την τζιχάντ? Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε? Λέει εδώ ο φίλος μου Νίκος από τη Ρόδο. Καλημέρα Στάθη, λέει. Αφού η Χαμάς έχει συγκεκριμένη προέλευση και δεν είναι πλήρως στεγανή, αποκλείς να μετέχει σε κάποια προβοκάτσια μαζί με ένα κλειστό σύστημα του Ισραήλ κρατικό για να προκαλέσουν εξελίξεις που θα κάμψουν τελικά τις ακραίες φωνές των δύο πλευρών? Φαινόταν αδύνατη, λέει, κάποια προσέγγιση χωρίς τη μεσολάβηση ενός πολέμου. Ή μήπως μας παρασύρει σε αυτή τη σκέψη περί προβοκάτσιας ο εθνιδιασμός του Ισραήλ? Καμία τέτοια σκέψη δεν μπορώ να αποκλείσω, εάν υπενθυμίσω ότι την ISIS, τους Ταλιμπάν, τους Μοντζαχεντίν και τους αδελφούς μουσουλμάνους τους δημιούργησαν δυτικοί, οι οποίοι είναι σε επικοινωνία μαζί τους. Δεν σημαίνει ότι τους ξέφυγε το τζίνι από το μπουκάλι και είναι εχθροί. Είναι επικοινωνούντες εχθροί. Εάν δηλαδή συμφέρει τους Αμερικανούς να στραφούν κατά των Ρώσων δύο κράτη, θα επικοινωνήσει με τα πλοκάμια της μουσουλμανικής αδελφότητας αυτά τα κράτη για να το καταφέρει. Να θυμίσω την περίπτωση του Πακιστάν. Δηλαδή ορκισμένοι εχθροί που βρίσκονται από την ίδια πλευρά, είτε φανερά είτε κρυφά. Γιατί δηλαδή δεν επικοινωνούσε η Χαμάς με το Ισραήλ επί 6 ολόκληρα χρόνια της περίφημης ψευδούς ησυχίας, όταν δηλαδή απομακρυνόταν το ενδεχόμενο με αυτόν τον τρόπο της δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους? Ποιος μιλούσε τα τελευταία 6 χρόνια για τη δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους? Κανείς. Μιλούσε ο Αμπάς, μιλούσε η Χαμάς, μιλούσε κάποιος? Όχι. Τώρα ξανατίθεται επιτάπητος, αλλά τίθεται μέσα από το δρόμο του αίματος. Λέει ο Θανάσης, έχω μια πορεία κύριε Σταυρόπουλε. Δηλαδή η Ασία έχει καλύτερη παιδεία? Νομίζω ότι η γενιά του 70 θα έπρεπε να κλείσει το στόμα και να κάνει στην άκρη. Είδαμε τι παραδίδουν στους νέους, σκάνδαλα, χρέη, αμορφωσιά, ελληναράδες. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες για τις γενιές των μορφωμένων. Σας ευχαριστώ, λέει. Ένα άλλο στερεότυπο, ένα άλλο καταστροφικό στερεότυπο, θα πω στο φίλο μας αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ. Χρειαζόμαστε αυστηρά σχολεία για να μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά, και ας γίνεται το 10% κομμουνιστές, το αντέχουμε. Τα σκληρά σχολεία παρήγαγαν γνώση, παρήγαγαν και κομμουνιστές. Εγώ βγήκα από ένα σχολείο συντηρητικό, σχολαστικό, δεν με εμπόδισε να δω το φως μου, στο βαθμό που το έχω δει το φως μου κι εγώ. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι όταν τίθεται το εκπαιδευτικό σύστημα, πρέπει να το δούμε από πάρα πολλές πλευρές και όχι από τα στερεότυπα που κυριάρχησαν τα 30 τελευταία χρόνια. Είναι ο μεγάλος μας εχθρός. Αυτές οι ευκολίες να σκέφτεται ο άνθρωπος με στερεοτυπικό τρόπο και να επαναλαμβάνει κλισέ, είναι η καταστροφή του μυαλού. Γιατί να μην κάτσουμε να σκεφτούμε, ας πούμε, πού οδήγησε η κατάργηση της ποδιάς? Οδήγησε στην επίδειξη του ενδύματος ανάμεσα στα παιδιά. Κάτι το οποίο ήταν καταστροφικό για αιώνες. Οι Εγγλέζοι στα σχολεία τους, τα δημοτικά και τα δημόσια και τα ιδιωτικά, επέβαλαν τη στολή. Γιατί? Για να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ των παιδιών. Σήμερα τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο διότι το ένα φοράει καλύτερα ρούχα από το άλλο. Και έχουμε αυτά που έχουμε και για αυτό το λόγο και για πολλούς άλλους βεβαίως, κάθε μέρα με την παιδική βλακεία και την παιδική βία και την παιδική ίσονα προσπάθεια και τον έπαινο σε όλα αυτά. Αν λοιπόν τον φίλο μας τον μάρανε το θέμα της αυστηρότητας των σχολείων, θα τον καλούσα να το ξανασκεφτεί. Τι σήμαινε αυστηρό σχολείο, τι σήμαινε να πηγαίνεις το πρωί στο μάθημα και να σε εξετάζει ο φιλόλογός σου για τον Πλάτωνα και να μην έχεις καταλάβει και να σου εξηγεί ο άνθρωπος δύο πραγματάκια. Κάτι θα σου μένει από αυτό. Σήμερα τι σου μένει όταν δεν ξέρεις ότι υπήρξε ο Πλάτωνας?
Θέλω κλείνοντας να σου πω αυτό που μου γράφει εδώ Λευτέρης. Εξαιρετικός όπως πάντα ο κύριος Σταυρόπουλος, όμως σήμερα ζούμε, λέει, και κάτι άλλο. Τα πάντα είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο μεγάλων αδερφών, δόθε κήθε. Το fake έχει μπερδευτεί με την αλήθεια, ή για να είμαι ακριβής, το fake είναι η νέα αλήθεια. Και αν διατυπώσεις μία σκέψη, καλή ή κακή, δεν έχει σημασία, δημόσια, μόνο υπό το φως της ανωνυμίας, οπότε αρχίζει το τρολάρισμα. Τι συμβαίνει τελικώς στις κοινωνίες? Συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρηση αυτού του φίλου. Περιγράφει ακριβώς την κατάσταση ως έχει. Η αιτία είναι η υποχώρηση των ιδεολογιών, η υποχώρηση των πολιτικών σχηματισμών που είχαν το θάρρος της νόμης τους. Ο χυλός που έμεινε στη θέση τους καλύπτει τον τρόπο που λειτουργούμε σήμερα. Να θυμίσω ότι όταν υπήρχε η αντίσταση της Παλαιστίνης οργανωμένη από την αριστερά, δεν υπήρχαν φαινόμενα Χαμάς, ήταν άλλο πράγμα η PLO, η Αλφατάχ. Όταν υπήρχαν στην Αίγυπτο ανερχόμενες δυνάμεις λαϊκές, δεν ήταν αυτό που έγινε με τους αδελφούς μουσουλμάνους την Αραβική Άνοιξη και το Μόσι, ήταν άλλο πράγμα. Ήταν η εκβιομηχάνη στο βαθμό που πρόλαβε ο Νάσερ, τα φράγματα, διάφορα σχετικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό μέσα στο οποίο φύονται όλα αυτά που λέει ο ακροατής μας και υπάρχει ένας ιδεολογικός χυλός, ένας ιδεολογικός πολτός που έχει να κάνει με την προσχώρηση της αριστεράς, σοσιαλδημοκρατικής και κομμουνιστικής στο σύστημα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Όταν ξαφνικά η αριστερά αντικατέστησε τα ταξικά της λάβαρα με δικαιωματιστικά, για παράδειγμα. Όταν δηλαδή η αριστερά έγινε ο φορέας των ιδεών του νεοφιλελευθερισμού στην κοινωνία και άρχισε να μιλάει ο Πάσχαης περί πολυπολιτισμού, περί μεταμοντερνισμού, πολιτικής ορθότητας, της αλήθειας άνευ της αποδείξεώς της, της αλήθειας του άλλου και όλα αυτά τα πράγματα που οδηγούν σε μια συνεννοησία άνευ προηγουμένου, που κάνουν το λαό να ξεκόβει από τον πολιτισμό του, να νιώθει ορφανός και να μην παρεμβαίνει στα πράγματα. Να σας θυμίσω τη θηριώδη εποχή του 70% στις εκλογές, τις τελευταίες, τις δημοτικές. Έχει προηγούμενο. Ο λαός φταίει για αυτό που συμβαίνει, που απέχει. Θα πει ο άλλος που σκέφτεται με κλισέ, ναι, δεν είναι έτσι. Φταίει η απογοήτευση που προκάλεσαν στο λαό μια σειρά πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ενώ δεν είχαν καμία διαφορά μεταξύ τους, ήταν σε μια διαρκή κορομαχία περιόνου σκιάς. Δηλαδή, ποια διαφορά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία όταν υπέγραφαν και οι δύο μνημόνια ή υποθήκευαν την περιουσία της χώρας ή καταργούσαν την ασυλία της χώρας? Είχανε κάποια διαφορά σε τι? Στο αν θα γίνουν γάμοι των ομοφιλοφίλων, και σε αυτό ομόησαν. Και στο κάτω-κάτω αυτό είναι ένα ίσονο σημασία θέμα. Έχει να κάνει με την προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου που είναι δικαίωμά του. Αλλά σε ό,τι αφορά τη συλλογική ζωή, αν δηλαδή θα έχει δικαίωμα η Ελλάδα πάνω στην Ακρόπολη, έκαναν από κοινού το ίδιο, υπέγραψαν το ίδιο, να μην έχει. Θα σας πάω, κύριε Σταυρόπουλε, αγαπημένο μου Στάθη, σε μια κόντρα παρέμβαση του Σωτήρη. Λέει ο Σωτήρης: κύριε Σταυρόπουλε, οι ιδεολογίες είναι η άλλη όψη του νομίσματος της θρησκοληψίας. Μέρος του προβλήματος είναι όχι της λύσης, ανάλογα με το πού στέκεσαι, βρίσκεις παραδείσους. Δηλαδή, για σας, κύριε Σταυρόπουλε, οι αριστεροί σχηματικά σφάζουν καλύτερα από τους δεξιούς? Άλλο ένα κλισέ αυτό για τις ιδεολογίες. Χωρίς τις ιδεολογίες, πες τον αγαπητό μας φίλο, επί δύο αιώνες. Αχ, αυτή η ισοπαίδωση, το σακούλιασμα, λέω εγώ, έχει ποτίσει το DNA μας καλά τα τελευταία 30 χρόνια. Προκαλώντας την αποβλάκωσή μας. Ξέρει ο φίλος μας πόσο αίμα χύθηκε για το Οχτάρο. Ξέρει πόσοι πόλεμοι έγιναν για το γάλα. Ξέρει τι σημαίνει το δικαίωμα στην τροφή, το οποίο σήμερα τίθεται υπό αμφισβήτηση. Η Κρήτη το ξέρει καλύτερα από όλους με το λάδι. Να πω κάτι άλλο εγώ, Στάθη μου. Έχουν αναλογιστεί όλοι ότι όταν τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης για εκατομμύρια ανθρώπους προδήλως μέχρι τελικής λύσεως για τους Εβραίους στο ίδιο το Auschwitz, στην ευρύτερη περιοχή, ένα χρόνο μετά εξαπολύθηκε πογκρόμ ξανά, το έχουν υπόψη τους? Έχουν υπόψη τους οι Εβραίοι που επέζησαν και επέστρεψαν στα Γιάννενα, βρίσκανε επιγραφές, κοίτα το φούρνο έξω από το σπίτι, θα έχεις αυτή την κατάληξη αν ζητήσεις το σπίτι σου πίσω? Τα ξέρουμε αυτά. Έχει γράψει ο Πρίμο Λέβη, ένας καταπληκτικός Ιταλοεβραίος συγγραφέας που έγραψε το βιβλίο «Αν αυτό είναι ο άνθρωπος»,
για να περιγράψει τη ζωή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και είναι πασίγνωστο, έχει γράψει και ένα δεύτερο, λιγότερο γνωστό, που περιγράφει την πορεία της επιστροφής των Εβραίων στα σπίτια τους μετά την καταστροφή. Αντιμετώπιζαν τον ίδιο αντισημιτισμό, την ίδια σκοτεινή ψυχή της Ευρώπης και ύστερα από το ολοκαύτωμα. Δηλαδή τους πετροβάγαν στον δρόμο, δεν τους δίναν να φάνε, τους εμποδίζαν να φτάσουν εκεί που θέλανε. Γι' αυτό και το κίνημα των Εβραίων να πάνε σε μια πατρίδα που θα μπορούσαν να το αποφύγουν, αυτό ήταν εύλογο κίνημα και μάλιστα είχε και τις ευλογίες της Σοβιετικής Ένωσης εκείνη την εποχή. Όταν άλλαξαν πολιτικοί οι Εβραίοι και στράφηκαν εναντίον των Παλαιστινίων, άρχισαν τα πράγματα να παίρνουν άλλο δρόμο. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτό το θέμα με τις ιδεολογίες, ναι, ναι, που είναι που με πειράζει πάρα πολύ. Το να έχουμε φτάσει σήμερα 700.000 Έλληνες να έχουν πρόβλημα διατροφής, το να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας πολύ, είναι πρόβλημα ιδεολογίας. Είναι πρόβλημα της ιδεολογίας που τροφοδοτεί την πολιτική. Ποια είναι η κυρίαρχη ιδεολογία? Η ιδεολογία του Άδωνη, βρες και δεύτερη δουλειά, είσαι ελεύθερος να ψοφήσεις πάνω στη μηχανή που δουλεύεις. Αν είναι λοιπόν κυρίαρχη αυτή η ιδεολογία, εφαρμόζεται αυτή η πολιτική. Η πολιτική που εφαρμόζεται λοιπόν, να πούμε στο φίλο μας, είναι πάντα θέμα ιδεολογίας. Το αν αυτός έχει κάποιο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου άγνοιας, θεωρώντας ότι η αριστερά δεν είχε ιδεολογία υπέρ του ανθρώπου, ας κάτσει να ψάξει την ιστορία και να δει τις πολιτικές πράξεις. Το αν η αριστερά απέτυχε σε διάφορα πράγματα, όπως την ίδια τη Σοβιετική Ένωση και κατέρευσε, είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Αλλά για φαντάσου, Γιώργο, το πρώτο αεροπλάνο που πέταξε για 7 δευτερόλεπτα. Φαντάσου να μην ξαναπετάγαμε επειδή η πτήση ήταν μικρή. Φαντάσου ότι αν έπεφτε το πρώτο αεροπλάνο, δεν θα ξαναπετάγαμε επειδή έπεσε ένα αεροπλάνο. Αυτή είναι η πολιτική προσέγγιση που κάνουν διάφοροι φίλοι όταν λένε ότι απέτυχαν ιδεολογίες. Οι ιδεολογίες είναι ζωντανοί οργανισμοί και χρειάζεται να τροφοδοτούνται από τη σκέψη μας. Οι ιδεολογίες δεν αποτυρχάνουν ποτέ, αποτυρχάνει η πολιτική που παράγεται από τις ιδεολογίες και γι' αυτό πάλι με τις ιδεολογίες μπορεί να διορθωθεί. Εάν στα πράγματα είναι οι άνθρωποι. Αν στα πράγματα είναι οι εταιρείες, δεν διορθώνονται τίποτα, απλώς εξαπλώνονται τα κλισέ που υιοθετούν οι άνθρωποι που δεν θέλουν να σκέφτονται, που θέλουν να είναι ραγιάδες. Τι να κάνουμε τώρα? Θα κλείσω με μια παρέμβαση του Σπύρου υπόδειξη. Τελικά λέει, κύριε Σταυρόπουλε, μήπως είναι όλα Μάτριξ? Να υπενθυμίσω, Στάθη, ότι ο αγαπημένος Μάνος Δανέζης είχε πει ότι έχουμε εισαχθεί στην εποχή του Μάτριξ, αρέσει ή δεν αρέσει. Ναι, έχω και το φίλο μου τον Κώστα του Καβαθά, τον περίπου, ο οποίος πιστεύει ότι όλα είναι ένα Μάτριξ, αλλά το πιστεύει χαριτολογώντας. Όχι όταν θέλει να μιλήσουμε σοβαρά. Διότι σε αυτή την περίπτωση θα αρχίσουμε να μιλάμε για την 5η και τη 16η διάσταση της κβαντικής φυσικής και το αν η σκοτεινή ύλη είναι μία μάζα που πλέουν οι πλανήτες και δεν υπάρχει βαρύτητα και όλα αυτά. Θεμητά είναι αυτά, αυτά είναι της επιστήμης πράγματα, όταν καταλήγει σε συμπεράσματα να τα μαθαίνουμε κι εμείς, αλλά η πολιτική είναι ένα πράγμα που βασίζεται σε μία αρχή που τη διατύπωσε πρώτος. Όχι πρώτος, τη διατύπωσε όμως με πυκνό τρόπο ο Αριστοτέλης, λέγοντας ότι ο άνθρωπος είναι ζώον πολιτικό. Δηλαδή όλα αυτά είναι πολιτική. Το ποιος θα έχει πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη, οι εταιρείες ή ο λαός, είναι θέμα πολιτικής. Έχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόσβαση στα θέματα της τεχνικής νοημοσύνης ο λαός ή κάτι που να εκφράζει τον λαό? Καμία. Έχουν οι εταιρείες. Θα φτιάξουν λοιπόν οι εταιρείες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ένα φιλολαϊκό μέλλον? Για ποιο λόγο? Στάθη Σταυρόπουλος, τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ κυρίως για τη διάδραση που έχει με τους ακροατές χωρίς διακρίσεις. Αυτό οφείλω να το πω. Και να είναι πάντα καλά. Να τα συζητάμε συχνά πυκνά. Αυτό μου λένε εδώ ακροατές. Συχνά πυκνά βγάζε Στάθη. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, οξύνει το νου για σκέψη. Καλό είναι αυτό. Ευχαριστώ, Γιώργο, και ευχαριστώ και τους ακροατές, κυρίως εκείνους με τους οποίους διαφωνώ. Εκεί είναι το γόνιμο της συζήτησης και η επιβεβαίωση τρόπων την άκια αυτού που λέω και εγώ, μακριά από τα κλισέ, να κουβεντιάζουμε για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Η συζήτηση είναι προϋπόθεση της διαμόρφωσης και των ιδεολογιών και της πολιτικής και του τρόπου ζωής μας. Στάθη Σταυρόπουλος, καλημέρα, Στάθη μου, να είσαι καλά. Λόγος και διάλογος, καλημέρα. Να είσαι καλά.